Καλησπέρας, κυρία Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Περιφερειάρχη, φίλε κύριε Βουλευτή, φίλες και φίλοι τα πολλοί. Εγκαινιάζομαι σήμερα ένα μουσείο, ένα πυκνωτή εκφράσεων του πολιτισμού και συνάμα από πού αντίσταση της τοπικής ιδιαιτερότητας. Μια κυβωτό μνήμηση της συλλογικής εμπειρίας, αλλά και πολύτροπο εργαλείο διαδραστικής κατανόησης του άλλου. Ένα ενεργό κτηριακό κέντρος που επιβεβαιώνει τη ζωτικότητα του αστικού σχηματισμού της ιστορικής Νεάπολης στην περιφέρεια Κρήτης, μια περιφέρεια πολιτισμού με ανοιχτό βλέμμα στο σύγχρονο κόσμο. Ως αρχιτέκτονας που συνέβαλα με τις δικές μου δυνάμεις στο σχεδιασμό και τη σημερινή του αποκατάσταση και επανάκριση, επιθυμώ προσωπικά να το αφιερώσω σε όλους εκείνους που συνθέτουν ένα δικό μου εικονοστάσιο του τόπου και πιο συγκεκριμένα. Στο Κωστή Αδωσίδη Πασά, που το έκτισε το 1870. Ήταν ο πρώτος χριστιανός Οθωμανός διοικητής της πρωτεύουσας των Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης, Νεάπολης, από το 1868 μέχρι το 1872. Ταξιδεμένος και πολύγλωσσος, πρώιμος κοσμοπολίτης και επικεφαλής των μεταφραστών της υψηλής ποινής της συνθήκη του Παρισιού το 1856, έφερε στο τέλος του 19ου αιώνα με την πρωταρχική πολεοδομική οργάνωση της Νεάπολης, πριν υπάρξουν θεσμικές ρυθμίσεις για το σχεδιασμό, τον αέρα των Παρισινών βουλεβάρδων και των αμφιλεγόμενων αναδιαρθρώσεων του παρόν Οσμάν, που χαράχτηκαν στον απόϊκο της εξέλιξης της Παρισινής Κομμούνας και σημάδεψαν τη μετάβαση από το μεσαιωνικό ιστό στον εποπτευόμενο αστικό δημόσιο χώρο. Μάρτυρας μιας αλλαγής που εξέφρασε σταδιακά την παγίωση των νέων σχέσεων εξουσίας στον χώρο της καθημερινής δραστηριότητας, με το μετασχηματισμό σε πεδίο αποτύπωσης της ανερχόμενης μεταπρακτικής αστικής συνθήκης, ο Αδωσίδης επιχείρησε και κατάφερε στη διάρκεια μιας πενταετίας, με τις παρεμβάσεις του, να μεταμορφώσει το καινούριο χωριό σε Νεάπολη, πλουτίζοντας το χώρο με υποδομές και δημόσια κτίρια όπως σε τούτο, προορίζονταν αρχικά για νοσοκομείο, αλλά τελικά φιλοξένησε το πρώτο γυμνάσιο του Μεραπέδου. Στη Μαρία και το Μανώλη Πιτικάκη, τους εξαιρετικούς πνευματικούς ανθρώπους του Απάνω Μεραπέδου, που ξεκίνησαν και παρέδωσαν στις επόμενες γενιές, με ζήλο και φροντίδα πρωτόγνωρη, τη λογραφική και ιστορική συλλογή της Νεάπολης. Στην Νεαπολίτισσα Αρχόντισσα και τον αξιωματικό, αντιστασιακό διανοούμενο και εκδότη του μοναδικού του μεσοπολεμικού περιοδικού Δρύρου Μανώλη, στο συγγραφέα πολλών βιβλίων και συντάκτη του μοναδικού δίτομου λεξικού του γλωσσικού ιδιώματος της Ανατολικής Κρήτης, που έγραφε το 1947 στο μετακατοχικό έργο του Θίαλα στην Κρήτη, τα παρακάτω. Την άμυνα της νήσου Κρήτης ανέλαβαν κυρίως οι έφηβοι και οι παρήγγυλες, βοηθούμενοι και από τις γυναίκες, οπλισμένοι με ό,τι πρόχειρο βρέθηκε στα χέρια τους. Παλιά όπλα, σισανάδες, κράδες, μαυρομάνικα κριτικά μαχαίρια, αξίνες και ράβδους ακόμα, αν και με μεγάλη ευκολία θα λέγαμε ότι το καλύτερο όπλο τους ήταν το υψηλό ηθικό τους, τόσο ώστε μονάχα οι εκφράσεις ήχτου και σαρκασμού σχολίαζαν τις σχετικές πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση. Στον Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, τον Ηρακλειώτη αρχιτέκτονα της Λέσχης Νεαπόλεως, του παλιού ξενοδοχείου Δικταίων, που τρία μόλις χρόνια μετά την αποφύτησή του από το Μετζόβιο το 1933, ανέλαβε το 1936 και κατάφερε να ολοκληρώσει στο τέλος του 1937, λίγο πιο πάνω, στην πλατεία, ένα μοναδικό κτίριο, σχεδιασμένο με την επιρροή του νεωτερικού λεξιλογίου του Bauhaus, την εποχή που η αρχιτεκτονική πρωτοπορία της χώρας, συντονισμένη με τα πολιτικά προγράμματα του βενιζελικού εξυγχρονισμού, ολοκλήρωνε 3.000 λογικά κτίρια σε όλη τη χώρα. Το κέντρο αυτό αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της αρχιτεκτονικής θεματογραφίας της πόλης αλλά και της Κρήτης, της περιόδου του Μεσοπολέμου, το πόσιμο του κεντρικού πολεοδομικού ιστού της Νεάπολης και μέρος της εξαιρετικής τοπικής αρχιτεκτονικής τριλογίας των 130 τελευταίων χρόνων που συνθέτουν τη Μεγάλη Παναγία, το νέο λαογραφικό μουσείο εδώ και τα σημερινά γραφεία της Μητρόπολης Πέτρα και Χερονήσου στο κτίριο που ανέφερα. Στο Βασίλειο Τατάκη, το σημαντικό καθηγητή φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που περιγράφοντας σε 60 σελίδες της αυτοβιογραφίας του
τις εμπειρίες της γείτονης θητείας του ως φιλολόγου σε αυτό εδώ το κτίριο και τη μεσοπολεμική Νεάπολη λίγο πριν την κατοχή, από το 38 ίσα με το 40, σημείωνε χαρακτηριστικά ετούτες τις μαρτυρίες για την πόλη και τους ανθρώπους της, αλλά και για τον ίδιο. Το Σεπτέμβριο του 39, πληροφορήθηκα πως έστειλαν στην υπηρεσία ένα κατάλογο αριστερών εκπαιδευτικών που περιλάμβανε και εμένα. Η εναντίον μου κατηγορία ήταν, είναι ο παδός των εκπαιδευτικών ιδεών του Δελμούσου, με τις οποίες σκανδαλίζει τους συναδέλφους και τους μαθητάς του. Πολλοί κανοί φίλοι της Νάπολης έρχονται στο νου. Κυρίως όμως θέλω να σταματήσω σε ένα εξαίρετο άνθρωπο, το Ρούσο Κούνδωρο. Τον διέκρινε πλούσια ανθρωπιά, πίστη στα ιδιότητα της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού και ακατάβλητη αισιοδοξία. Δεν έκρυβε καθόλου την αντίθεσή του στην 4η Αυγούστου. Εξαίρετη συντροφιά μου ήταν η πανέμορφη, την ευμέρα πελιώτικη φύση και τα πολλά ιστορικά της μνημεία. Το σχολείο, αυτός εδώ ο χώρος, βρισκόταν στην άκρη της τότε πόλης. Το βλέμμα βυθιζόταν σε μια πανοραμική θέα που αγκάλιαζε ως πέρα τα ωραία βουνά της Ιδίας. Έχει γλιτώσει δυστυχώς τον κόσμο. Στους αντάρτες και την εθνική αντίσταση 41-44. Στο μάρτυρα των Ναζί και του ντόπιου δοσυλλογικού μηχανισμού Ουμανιστή Ρούσο Κούνδωρο. Το λαμπρό Άγιο Νικολιώτη και νεαπολίτη, δικηγόρο και γόνο της μεγάλης οικογένειας, που πρόσφερε την ψυχή του στην υπηρέτηση των οικουμενικών αξιών του ανθρώπου, που στυλίτευσε ως βουλευτής το 26 τον αποκλεισμό συνανθρώπου μας στο λεπροκομείο της Κόλλας, που θεμέλιωσε το 1930 το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που υπήρξε ο εμπνευσμένος επικεφαλής του ΕΑΜ στο Λασίθι την κατοχή, που έδωσε ψωμί σε αιχμαλώτους Ιταλούς, που φιλοξένησε παιδιά στο σπίτι μετά το ολοκαύτωμα της Βιάννου το 43, που νουθετούσε και προστάθηκε τους εξεγερμένους μαθητές αυτού εδώ του σχολείου στη διάρκεια της Ιταλογερμανικής θηριωδίας, που έγραφε στα παιδιά του λίγο πριν τον εκτελέσουν στο τέλος της ναζιστικής τρομοκρατίας στις 29 Αυγούστου του 44. Πώς? Το σκοτάδι είναι πάντα πιο βαθύ πριν χαράξει αυγή. Καμιά θυσία δεν είναι μεγάλη για την Ελλάδα και καμιά κληρονομιά δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αφήνει ο έντιμος για την πατρίδα θάνατος. Η ζωή μας ανήκει στην πατρίδα. Στην τραγική δασκάλα και λαϊκή παιδαγωγό Μαρία Λιδάκη, η αίρια της παιδείας, που φίτησε στο γειτονικό παρθαναγωγείο της Νεάπολης στις αρχές του 20ου αιώνα, που με το μοναδικό της λαογραφικό ένστικτο πρόλαβε να καταγράψει, να σταχυολογήσει και να εκδώσει παμπάλες κριτικές μαντινάδες και να διασώσει μεγάλο όγκο λαογραφικού υλικό για την Ακαδημία Αθηνών με τον Γεώργιο Μέγα στο Μεσοπόλεμο, που εντάχθηκε στις πρωτοπόρες γυναίκες της αντίστασης και είχε κοινά βιώματα με τον ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη στην Ιερά Πέτρα, που βρήκε μαρτυρικό τέλος στα φοβερά χρόνια του ακήρυκτου κριτικού εμφύλιου το 47 στους περίφημους στάβλους αναμόρφωσης των αντιστασιακών κομμουνιστών στο Ηράκλειο. Προφητικά λες, είχε καταγράψει ανάμεσα στις άλλες και την παρακάτω μαντινάδα. Ήθελα και αναπόθενα και ο χάρος να κοιμάται, μα πάλι να είναι ψώματα να δω ποιος με κοιπάται. Στις σπουδαίες παιδαγωγούς, Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη και Μαρία Αμαριώτου, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ δίπλα, στην ιστορική φουρνή του Πάνο Μεραμπέλου και δίδαξαν πολλές γενιές διακονώντας τα ελληνικά γράμματα και τις υποθέσεις της εκπαίδευσης για πολλά χρόνια. Σε όλες τις γενιές των καθηγητών και των δασκάλων, των νεαρών μαθητών από την Νεάπολη και τα χωριά του Πάνο Μεραμπέλου, που με αφοσίωση και αγάπη προσέτρεξαν εδώ για να μάθουν γράμματα, που περπάτησαν πρωί βράδυ μες στη βροχή του χειμώνα και την πυρωμένη καύσα του καλοκαιριού, που γέμιζαν με τις προσευχές και τις φωνές τους αυτή εδώ την αυγή, όπου έρχεται τη σκιά του ο Τρούλος και το καμπαναριό της Μεγάλης Παναγίας, που άφησαν εδώ τις μνήμες να οδηγήσουν τα επόμενα τους βήματα στον καθημερινό βίο, που άκουγαν να τους αποκαλούν ομοιριστές. Πόση αλήθεια τιμή για την πνευματική τους αφοσίωση σε εποχές αληθινά δύσκολες. Τέλος, στους αφοσιωμένους ανθρώπους στην Πλεάνη, την εξαιρετική πρόεδρο Μαρία Κωστάκη, τη Μαρία Πλευρίδη, τον Γιώργο Μαυροειδή, την Άννα Δαμιανάκη, τον Αντώνη Κουρδάκη, τον ακαταπώνητο συνάδελφό μου και ψυχή αυτής της νέας έκθεσης, αρχιτέκτονα Κωστή Φρούσκη, και τους εκλεκτούς, συνεργάτες, αρχιτέκτονα Κωστή Περβολαράκη, τελειόφυτη αρχιτεκτονικής Εμμανουέλα Φρούσκη και πολιτικό μηχανικό Γιώργο Καφετζάκη, που συνέβαλαν με κέφι και με αράκι στο σχεδιασμό και την αποκατάσταση αυτού του κτηρίου. Κλείνοντας, το αφιερώνω αυτό εδώ το σημερινό κτίριο που ανοίγει
στην ιστορική ανθρώπινη κοινότητα της Νεάπολης και του Απάνου Μεραμπέλης, που διεκδίκησε πάντα με περισσή αγάπη και πραγματικό ζήλο τη χρήση και τη ζωντανή σχέση αυτού του κτηρίου με την κοινωνική ζωή της ιστορικής πρωτεύουσας του Δήμου μας και της περιοχής μας, αλλά και στη δική μου Νεάπολη, που απέδειξε πρόσφατα με την διδακτικότητα και την ποιότητα της αστικής της κουλτούρας, πως οι πρόσφυγες που φιλοξενήθηκαν εδώ πριν από 2 μήνες είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν, ναι, δικαίωμα για μια θέση κάτω από τον ήλιο. Στο ιστορικό κέντρο της Νεάπολης, από όπου κατάγεται μεγάλο μέρος της κοινής μας συνείδησης για τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες αξίες και όπου συνυπάρχουν ισότητα, η μνήμη και η βούληση για συνέχεια μιας αιωνής ζωντανής και δραστήριας κοινωνίας πολιτών. Σας ευχαριστώ.